Το σημερινό επεισόδιο των Unboxholics είναι μια προσφορά των 7 Spots. Primal ήρθε στις ζωές μας λίγο πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε και αποτελεί τον AAA τίτλο της Ubisoft με την μικρότερη διάρκεια marketing περίοδου στην ιστορία της γαλλικής εταιρείας. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει το ρόλο του, αυτό που ξέρω είναι το setting της εποχής του Λίθου, εμένα μου αρέσει πολύ. Είμαι ο Σάξ Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτή είναι η Collector's Edition του Far Cry Primal για το Xbox One, η οποία έφτασε στα χέρια μας από τα 7 Spots. Δεν είναι από τις μεγάλες συλλεκτικές εκδόσεις, αλλά σίγουρα είναι ένα κουτί που παρουσιάζει ενδιαφέρον, τουλάχιστον για αυτούς που ενδιαφέρονται να προβούν σε αγορά. Η συλλεκτική έκδοση καλύπτεται από ένα χάρτινο slipcase που αφαιρείται με κίνηση προς τα πλάγια. Όταν κάτι τέτοιο συμβεί, φανερώνεται η βασική συσκευασία, η οποία αποτελείται από σκληρά χαρτόνια και όμορφο εικαστικό. Μάλιστα, κατά το άνοιγμα, αναπαρίσταται το άνοιγμα του σαγονιού ενός μιλόδοντα, ένα είδος προϊστορικής τίγρης που βρίσκουμε μάλλον κατά κόρον στο νέο Far Cry και στο Art Direction που το συνοδεύει. Το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα που υπάρχει εδώ μέσα είναι το φυσικό αντίτυπο του Far Cry Primal για το Xbox One, εντός του οποίου υπάρχει σε αντεστραμμένη θέση το Blu-ray του παιχνιδιού και ένα manual που προσπαθεί, αλλά δεν καταφέρνει να πείσει πως πρόκειται για βιβλία. Συνεχίζω για να βρω τη μεταλλική θήκη στη γλώσσα των συλλεκτών γνωστή και ως Steelbook, η οποία αναμενόμενα ντύνεται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό από εικαστικό και φωτογραφίες του Primal. Δεν σας κρύβω πως η φωτογραφία που υπάρχει στο μπροστά μέρος είναι εξαιρετική και πολύ επιβλητική. Ένα ωραίο touch από την πλευρά των σχεδιαστών είναι ότι στην Collector's Edition δίνουν και ένα επίσημο φρασεολόγιο της διαλέκτου που χρησιμοποιούσε η ανθρωπότητα πριν 12.000 χρόνια. Εδώ μέσα υπάρχει ένα κανονικό λεξικό της προϊστορικής διαλέκτου, ωστόσο ενδιάμεσες σελίδες κανείς βρίσκει εικαστικό και πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν στην περιήγησή του στο όρος, την περιοχή που διαδραματίζεται το παιχνίδι. Μια και το ανέφερα, στη συλλεκτική έκδοση δίνεται και ένας μεγάλος χάρτης της περιοχής, ο οποίος έρχεται σε ένα σκληρό χαρτόνι τραχιάς επιφάνειας που δεν τσαλακώνεται και είναι σαφέστατα πιο ανθεκτικό από το συνηθισμένο χαρτί. Στη συνέχεια βρίσκω το CD με το soundtrack του Far Cry Primal. Εδώ υπάρχουν 27 μουσικά κομμάτια με ιδιαίτερες πινελιές. Προτείνω ανεπιφύλακτα να ακούσετε τη μουσική του παιχνιδιού, μιας και είναι πολύ ταιριαστή με το setting και σε γυρίζει μερικές χιλιάδες χρόνια πίσω. Τέλος, δεν μπορώ να παραλείψω το απόκομα με τον κωδικό, ο οποίος δίνει πρόσβαση σε μπόλικο ψηφιακό περιεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται 3 επιπλέον αποστολές, ένα όπλο και 4 enhancement packs. Primal έφτασε στα καταστήματα 7 Spots και μπορείτε να το βρείτε είτε στην απλή έκδοση με ονομασία Special Day 1 Edition που δίνει 45 λεπτά επιπλέον παιχνιδιού, είτε στην Collector's Edition που σας έδειξα σήμερα στα 67 και 90 και 77 και 90 ευρώ αντίστοιχα. Όσοι ενδιαφέρεστε, ρίξτε μια ματιά στο link της περιγραφής. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα ακριβότερη τιμή για την Collector's Edition, αλλά τα 10 ευρώ που ζητάει με το περιεχόμενο που δίνει νομίζω τα δικαιολογεί και με το παραπάνω. Όσο για το ίδιο το παιχνίδι, πολύ σύντομα θα διαβάσετε την άποψη των Unboxholics στο επερχόμενο review. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. We'll be right back.